Πάρε το κουτάκι με τα ωμέγα 3 λιπαρά των συμπληρωμάτων σου, γύρισε το από πίσω και διάβασε στην ετικέτα η μία κάψουλα πόσα μιλιγκράμμ σου δίνει. Πρόσεξε όμως, γιατί εδώ είναι το κλειδί. Όχι πόσα μιλιγκράμμ γενικά, δηλαδή fish oils, ψαρόλαδα, μαζί με βιταμίνη ε σε μορφή τοκοφερόλης που βάζουν συνήθως και θα αναφερθώ αργότερα γιατί γίνεται αυτό, ή ασταξανθίνη και όλα τα λοιπά, αλλά επικεντρώσου μόνο στα δύο βασικά λιπαρά οξέα που μας ενδιαφέρουν, το DHA και το EPA. Δεν θα πω τις ονομασίες στα ελληνικά γιατί είναι ένας γλωσσοδέτης και ποτέ δεν θα τα δεις γραμμένα σε ετικέτες από πίσω. Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν και αυτά καθορίζουν την ισχύ του συμπληρώματος, το πόσο δυνατό είναι, ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε κάθε κάψουλα και την τιμή του, γιατί εκεί παίζει μια κομπίνα. Στη συνέχεια του βίντεο θα αναφερθώ στα πάντα. Δηλαδή, το αν είναι καλύτερο να τρώμε από φαγητό τα ωμέγα 3 ή από συμπλήρωμα και ποια η διαφορά τους. Η τιμή, πότε συμφέρει, βλέπουμε διάφορες τιμές. Επίσης, σχετικά με αυτή την αναγούλα που σου έρχεται με την ψαρίλα και πολλοί δεν μπορούν να φάνε ωμέγα 3 ή τους πονάει το στομάχι τους. Θα πω τα άπαντα παιδιά. Για αρχή, προσέχουμε. Η μία κάψουλα να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερη αναλογία, περισσότερα μιλιγκράμμ μάλλον σε ΕΠΑ και DHA. Μία καλή αναλογία είναι μία κάψουλα να περιέχει 750 μιλιγκράμμ. Ας πάμε τώρα να δούμε τη δοσολογία που χρειάζεται κάποιος την ημέρα ανάλογα με το αν γυμνάζεται, αν όχι, αν τρώει και παχύ ψάρι και αν όχι. Πριν περάσω σε αυτό, αν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου, πάτε το subscribe ώστε να εγγραφείς στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να σου έρχονται ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που ετοιμάζω. Επίσης, μπορείς να με ακολουθείς στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, όπου καθημερινά ανεβάζω stories σχετικά με το fitness και όχι μόνο, να μου στέλνεις απορίες στο inbox σχετικά με τα stories που ανεβάζω ή με τα βίντεο που ανεβάζω. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, με τη διαφορετική και έχω συμπληρώσει 5.000 φίλους. Δεν μπορώ να δεχτώ άλλα αιτήματα φιλίας, όμως μπορείς να μου κάνεις following και να παρακολουθείς τι ανεβάζω αν έχεις Facebook. Πριν προχωρήσω στο βίντεο, πάρα πολύ σημαντικό να σου πω ότι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η αναλογία μεταξύ των ωμέγα 6 λιπαρών και ωμέγα 3. Ωμέγα 6 λιπαρά βρίσκουμε μέσα σε όλα αυτά τα φυτικά έλαια, σε επεξεργασμένες τροφές. Τα ωμέγα 6 έχουν φτάσει να είναι ένα δηλητήριο, οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να κρατάμε μια σωστή αναλογία μεταξύ ωμέγα 6 και ωμέγα 3, να τρώμε ωμέγα 3, ώστε να προστατεύουμε την υγεία μας. Λέγεται ότι η σωστή αναλογία είναι 4:1, ακόμα πιο σωστή αναλογία 2:1, πιο δυνατά τα ωμέγα 3 εκεί. Και προχωράμε. Δοσολογία λοιπόν, και λέγεται πως ένας ενήλικος, ο οποίος δεν γυμνάζεται, χρειάζεται από 1,1 έως 1,6 γραμμάρια ωμέγα 3 την ημέρα. Και ξαναλέω, παίζουν ρόλο τα λιπαρά οξέα DHA, EPA. Για κάποιον που γυμνάζεται, ανεβαίνει η δοσολογία και γίνεται 2 γραμμάρια την ημέρα. Με τη διαφορά ότι και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις που προανέφερα, πρέπει να τρώμε κάποιο παχύ ψάρι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από μία μερίδα. Και θα αναφέρω στη συνέχεια του βίντεο και τη διαφορά του να παίρνεις τα ωμέγα 3 σου από την τροφή ή από τα συμπληρώματα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσεις να γνωρίζεις τα επίπεδα ωμέγα 3 στο σώμα σου, υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που μπορείς να κάνεις σε διαγνωστικά κέντρα, όπου τσεκάρουν τα επίπεδα ωμέγα 3 στο πλάσμα του αίματός σου. Εκεί το βρίσκουμε το ωμέγα 3 και το μετράμε. Οπότε μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις σε περίπτωση που ήδη χρησιμοποιείς ωμέγα 3, να δεις τι γίνεται, είσαι σε καλά επίπεδα, πρέπει να ανεβάσεις, πρέπει να μειώσεις, δηλαδή παίρνεις παραπάνω από όσο χρειάζεται. Και πάμε να μιλήσουμε για την τιμούλα τώρα και να δούμε τι πραγματικά συμφέρει περισσότερο. Γιατί μπορείς να βρεις, ας πούμε, κάποια κουτιά που είναι πραγματικά φθηνά και να βρεις και κάποια που είναι πραγματικά πανάκριβα. Αλλά εάν στο κουτί που έχει μέσα που κοστίζει 25 ευρώ, ξέρω εγώ, η κάθε κάψουλα σου δίνει μόνο 300 μιλιγκράμμ στο σύνολο από ΕΠΑ και ΔΕΑ, θα χρειάζεται να παίρνεις 8 κάψουλες την ημέρα, αγαπητέ και αγαπητοί. 10 κάψουλες την ημέρα για να συμπληρώσεις τη δοσολογία που χρειάζεται. Εάν όμως η κάψουλα έχει μέσα 750 μιλιγκράμμ, μία κάψουλα από αυτό το συνδυασμό λιπαρών οξέων, θα χρειαστείς 3 άντε 4 κάψουλες την ημέρα. Οπότε βάλω ότι το ένα θα είναι πιο ακριβό, αλλά μπορεί να έχει και περισσότερες κάψουλες μέσα και με μεγαλύτερη περιεκτικότητα στα λιπαρά οξέα. Με βάση αυτό θα κρίνεις, θα κάνεις τις διαιρέσεις και θα καταλαβαίνεις ποιο στην ουσία είναι πιο φθηνό. Το ακριβό είναι το φθηνό, γιατί είναι καλό. Εντάξει, το άλλο θα σου τελειώσει σε 10 μέρες. Αν το χρησιμοποιείς όπως πρέπει και όχι παίρνω μία κάψουλα τη μέρα και νομίζω ότι παίρνω ωμέγα 3. Θα πρέπει να τρως, να πούμε, ένα κουτί σαρδέλες τη μέρα. Να είσαι μπακαλόγατος που λέμε. Προφανέστατοι λόγοι που κάποιος θα προτιμήσει τα συμπληρώματα από την τροφή για να πάρει τα λιπαρά οξέα του. Παιδιά, δεν παίρνω προμήθεια από καμία εταιρεία, δεν έχω ποτέ διαφημίσει καμία εταιρεία με συμπληρώματα.
Οπότε είμαι ουδέτερος και το ξέρετε ότι όσοι με παρακολουθείτε. Πάντα προτιμούμε να έχουμε την φυσική μορφή των λιπαρονοξιών, δηλαδή την τροφή. Από εκεί και πέρα όμως. Πρώτον, τα ψάρια που περιέχουν ωμέγα 3, βλέπε σολομός, είναι πάρα πολύ ακριβά. Νόστιμα μεν, αλλά ακριβά. Άλλος λόγος που κάποιος μπορεί να μην προτιμά να παίρνει τα λιπαρά από τα ψάρια είναι γιατί απλά συχαίνεται τα ψάρια, τη μυρωδιά τους, τη γεύση τους και μόνο που τα ακούει του έρχεται ανεγούλα. Θα μιλήσω και γι' αυτό γιατί και με τα καψουλάκια έρχεται ανεγούλα, έτσι. Και ο τελικός λόγος είναι η τιμή. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε όλοι μπρούκλιδες να τρώμε κάθε μέρα σολομούς και να γουστάρουμε και στα ακόμα γιονές, γιατί και αυτά έχουν τα ωμέγα 3 τους, λιγότερα μεν, και οι γαρίδες και όλα αυτά. Οπότε αυτοί οι τρεις είναι οι ανατρεπτικοί παράγοντες, ας πούμε, που μας σωθούν στο συμπλήρωμα. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά του να παίρνεις τα ωμέγα 3 σου από το φαγητό, από τα ψάρια και τη διαφορά του να την παίρνεις από συμπληρώματα. Όταν λαμβάνεις από την τροφή τα ωμέγα 3, είναι σε μορφή τριγλυκεριδίων, όπου είναι η καλύτερη βιοδιαθέσιμη μορφή, δηλαδή έχεις την καλύτερη απορρόφηση στον οργανισμό, είναι πολύ πιο φυσική διαδικασία, ας πούμε, απορρόφησης, πολύ πιο άμεση και 100% πετυχημένη. Όταν όμως παίρνει το εργοστάσιο η εταιρεία τα λιπαρά για να τα κάνει καψουλάκι, να τα φάμε εμείς, τότε η μορφή αυτή δεν είναι η μορφή τριγλυκεριδίων που υπάρχει στη φύση, αλλά είναι η μορφή εθίλ εστέρ, η οποία δεν έχει τόσο καλή αφομοίωση, δεν είναι τόσο, δηλαδή η βιοδιαθέσιμότητά της δεν είναι τόσο καλή. Είναι σαν να παίρνεις πρωτεΐνη whey, να σου το πω να καταλάβεις, και παίρνεις και πρωτεΐνη από αρακά. Εδώ έρχεται να παίξει πάλι ρόλο η τιμή. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες, δεν θα πω ποτέ εταιρείες, μην με ρωτήσεις στα σχόλια, μην με ρωτήσεις στο inbox, δεν θα δώσω ποτέ εταιρείες, όπου κάνουν επανεστεροποίηση, δηλαδή προσπαθούν να επαναφέρουν το συμπλήρωμα στην αρχική μορφή, δηλαδή σε μορφή τριγλυκερίδια, που να είναι το ίδιο καλά απορροφήσιμη και βιοδιαθέσιμη όπως από τη μορφή του ψαριού, και αυτό φυσικά ανεβάζει την τιμή. Δηλαδή προσπαθούν να μην είναι απλά εθυλεστερική η μορφή του. Πάμε να δούμε τώρα για αυτή την απέσια ανεγούλα που έρχεται, αυτή η ψαρίλα και ρεύεσαι καμιά φορά και στούρκε το λες και έχεις φάει ομό ψάρι και αηδιάζεις ακόμα χειρότερα, ειδικά άμα είσαι από αυτούς που δεν αγαπάει τα ψάρια και τα συχαίνεται λόγω γεύσης. Λέγεται λοιπόν ότι αν πιεις πάρα πολύ νερό σε κάθε δόση ωμέγα 3 που θα λάβεις, τότε αυτό μπορεί να καταπολεμηθεί και να μειωθεί, γιατί θα ρεωθεί, λέει, το ιχθυέλαιο μέσα στο στομάχι, θα ρεωθεί με νερό. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή, όσο περισσότερο νερό πιείς, ίσα ίσα το αντίθετο, θα έχεις περισσότερη ανεγούλα, θα σου έρχεται πάνω και εκεί άστα να πάνε. Ή θα τα δώσεις σε κανένα φίλο ή θα τα πετάξεις να μην ούτε στον εχθρό σου, που λέμε. Στην ουσία αυτό έχει να κάνει καθαρά με την ποιότητα του ψαρόλαδου που έχει μέσα η κάψουλα και με την οξείδωση, δηλαδή κατά πόσο έχει οξειδωθεί, και το θέμα η οξείδωση είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Όλα λοιπόν τα λιπίδια οξυδώνονται με το μαγείρεμα. Τώρα μέσα στην κάψουλα, όταν επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο, έρχονται σε επαφή με το φως, δεν είναι διατηρημένα σε καλές συνθήκες εκεί που αποθηκεύονται, δεν τοποθετούνται μέσα σε κουτιά τα οποία θα τα προστατεύουν από το φως, όχι αυτά τα γυάλινα, τα διάφανα τα κουτιά, έτσι, ή σε μπλίστερ, σε καψουλίτσες, βέβαια, και οξυδώνονται, σκουριάζουν, ρε παιδί μου, και όσο περισσότερο οξυδώνονται, τόσο περισσότερο έχουν αυτή την άσχημη γεύση όταν ανοίξει η κάψουλα στο στομάχι. Το πραγματικό λοιπόν καλό ιχθυέλαιο δεν έχει αυτή την ψαρίλα την έντονη, όπως το ίδιο συμβαίνει και με ένα φρέσκο ψάρι. Θα πας και θα δεις ένα φρέσκο ψάρι που το έχουν ψαρέψει εκείνη την ώρα. Όσοι είστε από νησί, καταλαβαίνετε τι λέω, ή ζείτε δίπλα στη θάλασσα, το ψαράκι θα το κόψει, δεν θα σου βρωμάει η ψαρίλα, δεν θα μυρίζει. Θα μυρίζει μια φρεσκάδα, θα μυρίζει θάλασσα, που λέμε. Το ίδιο γίνεται και με το ιχθυέλαιο. Όσο καλύτερης ποιότητας είναι και φρέσκο, δεν είναι δηλαδή οξυδωμένο, δεν μυρίζει. Οπότε πάλι επανερχόμαστε στην ποιότητα του συμπληρώματος. Τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξεις είναι το συμπλήρωμα να μην είναι πολύ κυρισμένο. Δηλαδή, κάνε μια έτσι και γύρνα το κουτάκι και δες την ημερομηνία λήξης, αν δεν τα παραγγείλεις από το ίντερνετ και πας να τα πάρεις από μαγαζί ή από φαρμακείο, να μην πλησιάζει να λήξει ή να μην έχει λήξει. Θα μου πεις, κανένα είναι αυτό, Σταύρο, και εγώ τώρα πώς θα αποφεύγω αυτή την ανεγούλα τελικά, τι θα κάνουμε. Ωραία, εντάξει, μάθαμε το λόγο. Θα παίρνω φρέσκα ωμέγα 3, καινούργια. Θα παίρνω μια καλή εταιρεία που ξέρω ότι έχει βάλει μέσα σωστό ιχθυέλαιο, όχι όλη τη σαβούρα που έχει βρει. Θα μπεις ποια είναι αυτή, αυτό το αφήνω σε σένα. Δεν μπορώ να στα έχω όλα μασημένα έτοιμα, δεν θέλω να μιλήσω για εταιρείες, το ξαναπεί. Άλλο που πρέπει να προσέξεις είναι, για να μην έχεις αυτή τη δυσάρεστη
Αλλά παράλληλα να έχει και καλύτερη απορρόφηση από το συμπλήρωμα. Δηλαδή να προσπαθεί να την κάνει τόσο καλή όσο είναι και με το φαγητό, όσο γίνεται. Πρώτον, να κοιτάξει να έχει μέσα βιταμίνη Ε, συνήθως σε μορφή τοκοφερόλης, το είπα και στην αρχή, η οποία βοηθάει στην καλύτερη αφομοίωση του ιχθυέλαιου, αλλά κάνει και κάτι άλλο. Λειτουργεί και ως ένα πολύ πολύ καλό αντιοξειδωτικό. Δηλαδή εμποδίζει να γίνει αυτή η οξείδωση που λέγαμε πριν και να έχεις αυτή τη γεύση. Το άλλο που πρέπει να κάνεις είναι να διαιρείς τη δοσολογία σου μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, έχεις να φας τρεις κάψουλες, από τη στιγμή που έχεις πάρει δυνατές καλές κάψουλες, μην τις φας και τις τρεις μαζί. Εντάξει, λογικό είναι να έχεις περισσότερη συγκέντρωση ιχθυέλαιου στο στομάχι και να σου έρθει. Οπότε διαίρεσέ το μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ. Τρίτο, φάτη μετά από γεύμα την κάψουλα. Γιατί, όχι μόνο για αυτό το θέμα με την ανεγούλα, αλλά γιατί με το λίπος, με ένα γεύμα το οποίο θα περιέχει και λίπος μέσα, γιατί θα αφομοιωθεί καλύτερα. Έτσι θα έχουμε καλύτερη αφομοίωση, ειδικά στην εφήλεστερ μορφή. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Οι εταιρείες για να λύσουν αυτό το πρόβλημα έχουν βγάλει κάψουρες με εντερική επικάλυψη, που σημαίνει ότι οι κάψουλες δεν διαλύονται στο στομάχι σου, δηλαδή είναι ανθεκτικές στα υγρά του στομάχου και δεν έρχεται, δεν ανεβαίνει αυτή, δηλαδή απορροφούνται, γίνεται όλη η διαδικασία μέσα στο έντερο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για αυτό το όμορφο συμπλήρωμα. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, γιατί είναι τόσα πολλά. Φτάνω στη σημείο να τα σημειώνω σε ένα τετράδιο και να κοιτάω ενδιάμεσα από το γύρισμα του βίντεο αν όλα είναι εντάξει και τα έχω πει όλα. Ίσως να έχω παραλείψει και κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε για ένα ακόμα βίντεο. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου και λαμβάνω την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας μέσα από τα social media. Το εκτιμώ απεριόριστα. Είστε η μεγάλη παρέα μου. Είμαι η πολύ διαδικτυακή άγνωστη φίλη μου που τώρα που ζω στην Αθήνα και περπατάω στον δρόμο, ειδικά στο κέντρο, πολλοί με σταματάτε και με χαιρετάτε. Και πόσο με χαροποιεί αυτό, πόσο χαρούμενο με κάνετε και σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων σε όλους εσάς. Και πάμε δυνατά στα επόμενα βίντεο Stavros Fit Nations.